Get ready with me. Σήμερα θα ντυθούμε μαζί και θα σου δείξω τι μπορείς να φορέσεις όταν πας στη λαϊκή. Γιατί πιστεύω ότι πας στη λαϊκή. Κι εγώ πάω. Κάπου πάω. Τώρα που καλοκαιριάζει και δεν είναι ο Βασίλης να τρέχει στα ψώνια, πάω πιο συχνά να σου πω την αλήθεια. Κάτσε να ντυθούμε μαζί λοιπόν. Πολύ ωραίο το μπλουζάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις ότι στο elenastore.gr, στα live και στα βίντεο, θα δεις πάρα πολύ ωραία μπλουζάκια. Έχω φέρει μεγάλη συλλογή. Πες μου και τη γνώμη σου για αυτό το παντελόνι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω φέρει σε μαύρο, σε ροζ, σε μπλε και σε μπέζ. Νομίζω έχω ξεχάσει και όλα τα χρώματα. Αυτό το στυλ τα παντελόνια είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση και βολεύουν τις περισσότερες γυναίκες. Το χρώμα αυτό το μπλε, εγώ το λατρεύω, το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε άρωμα. Θα βάλω πρώτα βαζελίνη για να κρατήσει περισσότερο το άρωμα. Μετά θα βάλω το γνωστό άρωμα του Rodriguez που χρησιμοποιώ εγώ. Και πάμε για τα κοσμήματα. Ρολόι. Βραχιολάκια. Αυτά είναι από το καλοκαιρινό μαγαζί, δεν ξέρω αν έχουμε άλλα. Ξεχνάω και να δω, γιατί τώρα με την αναγέννηση έγινε και ένας πανικός. Μαζέψαμε, αλλάξαμε και τι δεν κάναμε αυτό το καιρό. Πάμε για δαχτυλίδι λοιπόν. Σήμερα θα βάλω αυτά τα δαχτυλίδια που μπορεί να τα έχω 100 χρόνια, αλλά είναι ακόμα στη μόδα και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Να βάλω και τα σκουλαρίκια. Να βάλω και σκουλαρίκια. Θα βάλω την πύλια. Με ρωτάνε όλοι για την πύλια. Παιδιά, είναι από το μαγαζί που είχα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. 5-6 χρόνια πριν. Μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει τώρα αυτή η πύλια, γιατί με ρωτάτε συνέχεια. Ωραία, πολύ ωραίο το σύνολο. Πάμε για το παπούτσι, παρακαλώ. Θα βάλω το αγαπημένο μου τσόκαρο που είναι φουλ πλαστικό. Δεν έχει βάρος καθόλου, είναι τέλειο και για βαλίτσα και για διακοπές. Καλά, το χρώμα τα σπάει, το ξέρεις. Είναι ωραίο, ροζ, πάει με όλα. Το έχω φέρει και σε λευκό και σε μαύρο, αν δεν κάνω λάθος. Μαύρο έχω σίγουρα και λευκό, ναι. Ή μπες, νομίζω λευκό είναι. Να μην τα λέω λάθος, το elenastore.gr στο site θα τα δεις. Πολύ άνετο λοιπόν το σύνολό μου για τη λαϊκή. Θα πάρω την τσάντα μου, στην οποία έχω τα απαραίτητα και τα χρήματά μου. Δεν θα έχω φόβο να τα χάσω, να μου πέσουν, ούτε θα με εμποδίζουν. Και για τσάντα, εγώ θα πάρω αυτή τη τσάντα. Είναι οικολογική τσάντα, τη χρησιμοποιείς για τα ψώνια σου. Εννοείται ότι ταιριάζει τέλεια και με το ροζ το τσόκαρο, με το φούξια μαλλί, με όλο μου το σύνολο, εννοείται αυτό, γιατί τις αποχρώσεις τις κοιτάμε να είναι συνδυασμένες. Δεν παίζει ρόλο ένα ακριβό ή φτηνό. Πρώτα παίζει ρόλο να είναι συνδυασμένα τα χρώματα σωστά και μετά πληρώνεις όσο φτάνει η τσέπη σου. Θυμήσου το αυτό. Λοιπόν, πώς το βλέπεις το σύνολό μου? Είμαι έτοιμη ή δεν είμαι έτοιμη για τη λαϊκή? Μπορώ να πω κι αλλού βέβαια, αλλά εγώ σήμερα σου δείχνω την πρόταση για τη λαϊκή. Περιμένω και σχόλιο.